Ευχαριστώ καταρχήν για τη μεγάλη προσέλευση. Η αλήθεια είναι ότι είμαι συνηθισμένος σε λιγότερο κοινό λόγω της θεματολογίας. Είναι ευχάριστο που υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον σε αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς θα σας στενοχωρήσω ότι δεν θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε μέχρι το όριο των Μαμελούκων, γιατί μετά δεν θα μας έφτανε μία ώρα. Είμαστε ήδη πολύ πιεσμένοι, γιατί η χρονική περίοδος που πρέπει να καλυφθεί είναι τεράστια και θα παρουσιαστούν μόνο αυτά που κρίνονται ως πολύ βασικά κτίρια. Τώρα, γιατί ειδικότερα η αρχιτεκτονική και όχι τόσο η συνολική η ισλαμική τέχνη, διότι η αρχιτεκτονική συγκεντρώνει όλες σχεδόν τις πτυχές ενός πολιτισμού. Από το τεχνικό μέρος μέχρι το καλλιτεχνικό, από την απεικόνιση της λειτουργίας της κοινωνίας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεπιθήσεις, μπορεί να δει κανείς μέσα από την αρχιτεκτονική πάρα πολλά πράγματα. Ακόμη και τις σχέσεις με άλλους λαούς που δεν είναι τόσο εύκολο να τα δει κανείς σε μεμονωμένα κομμάτια της τέχνης. Τώρα, ξεκινώντας, βλέπετε μία εικόνα της Αραβίας, όπως τη γνωρίζουμε από την Ισλαμική παράδοση, την... Γεια σας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Να είστε καλά. Αυτή είναι η εικόνα της Αραβίας της εποχής του Μωάμεθ, όπως την ξέρουμε από την Ισλαμική παράδοση, τα σχετικά τοπονύμια. Εκ πρώτης όψους ίσως να φαίνεται αυτονόητο το τι είναι η Ισλαμική τέχνη και από πού προέρχεται. Ο περιορισμένος χρόνος δεν επιτρέπει εκτενή πραγμάτευση του θέματος και θα πάμε και λίγο γρήγορα. Και έτσι θα περιοριστούμε στην παρουσίαση των σημαντικότερων σωζωμένων μνημείων και θα τεθούν όμως ζητήματα που αφορούν τη γένεση και τη διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης τέχνης μέσα σε έναν ήδη διαμορφωμένο κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου και ανάμεσα σε ισχυρά ρεύματα τέχνης και πεπιθήσεων άλλων λαών και πολιτισμών που ήταν ακόμη την εποχή αυτή απολύτως γόνιμα, δυναμικά και εντυπωσιακά και καθιερωμένα. Τα κατεξοχήν αρχαία μνημεία του πρώιμου Αραβικού Ισλάμ και μάλιστα ήδη από το ξεκίνημα της νέας θρησκείας σώζονται εκτός Αραβικής Χερσονήσου. Από μέσα από την Αραβική Χερσόνησο δεν σώζονται σχεδόν τίποτε, με εξαίρεση την Κάβα στη Μέκα. Δηλαδή η γενέτειρα του Ισλάμ, η Αραβική Χερσόνησος, διθιαθέτει πλέον πρώιμα Ισλαμικά μνημεία. Λίγα χρόνια μετά την νικηφόρο προέλαση των Αραβικών στρατευμάτων στην Αίγυπτο, τη Συρία και το Ιράκ, οι τέχνες ανθούν προς μία νέα κατεύθυνση, αυτό που ονομάζουμε Ισλαμική τέχνη, και μάλιστα με ταχύτητα που εκπλήσει εξίσου όσο και η γεωπολιτική μεταβολή. Νέες αρχιτεκτονικές μορφές εμφανίζονται, νέα διακοσμητικά μοτίβα και έχουμε υπόψη την Αραβία της εποχής του Μωάμεθ στο μυαλό μας, τροφοδοτημένο από την μέχρι τώρα κυρίαρχη ιστοριογραφία, σαν μια μυθική εποχή καμιλιέριδων ομάδων σε μια άγνωστη, απολύτιστη, επικίνδυνη και ανεξερεύνητη γη πέρα από τη μεθόριο της ελληνορωμαϊκής οικουμένης. Ο μεγάλος γεωγράφος της αρχαιότητας, ο Κλάδιος Πτολεμαίος όμως, αναφέρει με θαυμαστή ακρίβεια πλήθος περιοχών, λαών και πολιτισμών. Εδώ βλέπετε ένα χάρτη της Αραβίας βάσει της γεωγραφίας του Κλαδίου Πτολεμαίου. Και στη συνέχεια όμως οι ειδήσεις για τους Άραβες είναι σποραδικές και αφορούν κυρίως τους Άραβες της Ρωμαιοπερσικής Μεθορίου. Οι Άραβες, χωρισμένοι σε διάφορες φυλές και ακολουθώντας ποικίλα θρησκεύματα της εποχής, ήταν διασπαρμένοι από τη Συριακή έρημο και την Παλμύρα ως το νότιο Ιράκ, πάντοτε δυτικά του Εφράτη και σχεδόν ως την Ανατολική Όχθου Ιορδάνη και της Νεκράς Θαλάσσης. Ο μεγάλος ερευνητής της Ισλαμικής αρχιτεκτονικής, ο Κρέσουελ, θεωρούσε ότι οι προϊσλαμικοί Άραβες δεν διέθεταν κάτι που να μπορεί να ονομαστεί αρχιτεκτονική. Παρότι θα χρειαστεί καιρός για να αναθεωρηθεί αυτή η άποψη, αφού το έργο του Κρέσουελ υπήρξε μνημειώδες και καθοριστικό για την έρευνα, θα πρέπει ωστόσο εδώ να αναφέρουμε τα αποτελέσματα νεωτέρων ερευνών, βάσει των οποίων φαίνεται εν πρώτης η αστικοποίηση στην Αραβική Χερσόνησο, και μάλιστα όχι μόνο στην Ιεμένη, αλλά και σε πόλεις όπως η Πέτρα της Νότιας Ιορδανίας, η Μέκα, η Μεδίνα στην δυτική πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου, στην Ταΐφ, στην Ατζράν, στο Δεδάν και στην Χίτζρ, και η Γέρα στην ανατολική πλευρά. Επίσης είναι γνωστή η περίφημη από την αραβική λογοτεχνία Χίρα της Νότιας Βαβυλωνίας, όπου ο βασιλιάς των Λαχμιδών Αράβων, που ήταν σύμμαχοι και υποτελείς της Περσίας, έχτισε το θρηλυκό ανάκτορο Χαουάρνακ.
Η επαρχία αυτών των πόλεων δεν είναι γνωστή και πιθανόν να μην ήταν και ιδιαίτερος πολλοί άνθρωποι, αν εξαιρέσει κανείς τις Ιεμενικές πόλεις. Η Ιεμένη από τον 7ο π.Χ. αιώνα έχει να επιδείξει σπουδαία αρχιτεκτονήματα όχι μόνο στην αοδομία και την κατασκευή πολυορόφων κτιρίων, αλλά μέχρι την κατασκευή μεγάλων υδατοφρακτών. Φραγμάτων δηλαδή. Η συγκέντρωση του ύδατος σε μεγάλες τεχνητές λίμνες έδωσε τεράστια όθηση στον πολιτισμό της Νότιας Αραβίας. Εκτός από αυτά, όμως, η Αραβία γνώρισε τον χριστιανισμό νωρίς και από ό,τι φαίνεται κατά μεγάλο μέρος σε αιρετικές εκδοχές. Η Ορθοδοξία κατάφερε για μικρό χρονικό διάστημα να επικρατήσει στην Ιεμένη μέχρι την ανατροπή με μια σειρά δραματικών συγκρούσεων, όταν ο προσήλυτος στον Εβραϊσμό βασιλιάς Ιεμένης ο Δου Νουάς, τον 6ο αιώνα, εξαπέλυσε απεινή διωγμό κατά των χριστιανών μέχρι την ανατροπή του από τον βασιλιά της Αιθιοπίας, του οποίου όμως ο στρατηγός δημιούργησε ανεξάρτητο βασίλειο στην Ιεμένη, ο οποίος με τη σειρά του ανατράπηκε από μια περσική σασανιδική επέμβαση, η οποία μέσα σε 100 χρόνια προσχώρησε στο Ισλάμ και ενσωματώθηκε πια στο μουσουλμανικό κράτος που ίδρυσε ο προφήτης Μωάμεθ. Οι τελευταίες έρευνες αναθεωρούν σταδιακά τις παλιές υποθέσεις για μια ειδωλολατρική προϊσλαμική Αραβία και αφήνουν να αναδυθεί μια Αραβία που αντλεί τις θεολογικές επιδράσεις της και πολιτισμικές επιδράσεις, περισσότερο, μια και μιλάμε για το θεολογικό κομμάτι, από τους Σαμαρίτες και κάποιες Ιουδαιοχριστιανικές ομάδες με έντονη γνωστική κατεύθυνση, καθώς και κάποιες πτυχές του Παλαιστινιακού Οργιανισμού. Ο χριστιανισμός όμως ήταν ισχυρότερος στο βορρά της Αραβικής Χερσονήσου μέχρι τη Βόρειο Συρία, όπου σύμμαχοι και πρόμαχοι του Ρωμαϊκού κράτους, δηλαδή του Βυζαντίου, οι Γασανίδες Άραβες, ασπάστηκαν και στήριξαν τον μονοφυσιτικό χριστιανισμό, πολέμησαν κατά των ομοφύλων τους Λαχμιδών του Ιράκ, συμμάχων των Περσών και ειδωλολατρών κατά το πλείστον, ενώ όσοι από αυτούς ήταν χριστιανοί ακολουθούσαν τον Νεστοριανισμό. Εκεί εμφανίζονται, στη Βόρεια Συρία δηλαδή, και οι πρώτες επιγραφές σε αραβική γλώσσα με αραβικό αλφάβητο. Η πρωτεύουσα των Λαχμιδών, η Χίρα, θυμιζόταν πάντως για τις εκκλησίες της και ο τελευταίος βασιλιάς, ο Νουμάν, ασπάστηκε τον χριστιανισμό ανοιχτά, το οποίο επέφερε και την ανατροπή του. Όμως και στην κεντρική Αραβία, σε φυλές όπως η Κάλπ, η Ταΐ, η Ταμίμ, αλλά προπάντως στις ανατολικές ακτές υπήρχαν ανθούσες χριστιανικές κοινότητες. Όπως αναφέρθηκε και πριν, η Ιεμένη υπήρξε έστω και για λίγο το λαμπρότερο κέντρο του χριστιανισμού στην αραβική Χερσόνησο. Κατά το βίο του Γρηγεντίου υπήρχαν στο Νατζράν οι εκκλησίες της Αναστάσεως, του Αγίου Αρέθα και άλλων μαρτύρων της Θεοτόκου. Και επιπλέον υπήρχαν και μοναστήρια. Μία εξ αυτών, το μαρτύριο του Αγίου Αρέθα, πιθανότατα ταυτίζεται με τη λεγόμενη Κάβα του Νατζράν. Κατά την περιγραφή του Μπάκρη, ήταν τετράπλευρη και η είσοδος ήταν στην κορυφή μιας κλίμακος. Περίπου σαν αυτήν την Κάβα της Μέκας. Γι' αυτό ονομάστηκε άλλωστε και Κάβα του Νατζράν. Γιατί μπορούσαν να καταλάβει ο Άραβας τι ακριβώς αρχιτεκτονικό σχήμα εννοούσαν. Από τις περιγραφές μαθαίνουμε ότι είχε τρούλο από δέρματα κατά τον τύπο της Αιθιοπικής Εκκλησίας του Ντεμπράντα Μό στην Αιθιοπία και είχε ζωγραφισμένους Αγίους που κοιτούσαν από τον ουρανό. Οι τείχοι είχαν ψηφιδωτά και η οροφή ήταν διακοσμημένη με χρυσό, το οποίο ερμηνεύεται ως ζωγραφική επιχρυσωμένη. Περίπου σαν αυτό που βλέπετε από παραδοσιακά τζαμιά της Ιεμένης. Η ύπαρξη χριστιανικών ναών παραδίδεται και για άλλες περιοχές όπως το Δοφάρ και ιδίως στη Σάνα. Μιλάμε πάντα για την νότια Ιεμένη. Εδώ βλέπετε ζωγραφική από το Σουδάν, από το βασίλειο της Νουβίας, για να πάρετε απλώς μια ιδέα πώς περίπου μπορούσε να είναι η ζωγραφική σε αυτούς τους χώρους. Φτάνουμε έτσι σιγά σιγά στη Μέκα, η οποία δεν ήταν εξ αρχής πόλη. Εδώ βλέπετε το μεγάλο τζαμί της Ιεμένης και αυτά είναι σπόλια από την εκκλησία που έφτιαξαν οι Αιθίωπες. Φτάνουμε λοιπόν έτσι σιγά σιγά στη Μέκα, η οποία δεν ήταν εξ αρχής πόλη σύμφωνα με τις παραδόσεις. Ακόμη και τα αρχικώς κυκλικά σπίτια μετατράπηκαν πολύ αργότερα σε ορθογόνια. Το υλικό κατασκευής των οικειών φαίνεται πως ήταν ως επιτοπλίστων πλίνθη. Ας μην φανταστεί κανείς όμως ότι η πλίνθος ως υλικό σημαίνει αυτομάτως αρχιτεκτονική επίπεδου καλυβών, διότι ήδη από την Ασσυρο-Βαβυλωνιακή εποχή, όπως ξέρουμε, έως σήμερα απετέλεσαν υλικό οικοδομής ακόμη και ανακτόρων τυχών πόλεων και όπως θα δούμε άλλωστε και παρακάτω. Σε ό,τι αφορά τη Μέκα, ήταν ένα προσκυνηματικό κέντρο και όχι εμπορικό κέντρο, όπως απολύτως ατεκμηρίωτα αναπαράγεται στη συνήθη ιστοριογραφία, δηλαδή ήταν ένα προσκυνηματικό κέντρο κάποιου είδους λατρείας των προγόνων, συνδεδεμένης με την Άγαρ και τον Ισμαήλ. Αυτό έχει καταργηθεί πια στη βιβλιογραφία ήδη από τη δεκαετία του 60 από τον Μάικλ Κουκ και την Πατρίσια Κρόουν. Ότι δεν ήταν εμπορικό κέντρο. Γύρω από το ιερό ήταν χτισμένα σπίτια
σε τόσο μικρή απόσταση, ώστε όταν ο Χαλίφης Όμαρ, ο τρίτος Χαλίφης μετά τον Μωάμεθ, θέλησε να το διευρύνει, αναγκάστηκε να γκρεμίσει αρκετά. Η ίδια η Κάβα, το κηδικό ιερό, ανοίξει την προαναφερθή στην αρχιτεκτονική παράδοση της Νοτίου Αραβίας, της Ιεμένης δηλαδή, και αποτελούσε ένα συγκριτιστικό ναό με έντονα χριστιανικά στοιχεία. Σε έναν από τους στήλους υπήρχε η Παναγία Βρεφοκρατούσα, να δούμε πάλι συναφή ζωγραφική από το Σουδάν, ενώ ο Αβραάμ, αναμειγμένος με το Θεό Χούμπαλ, κρατούσε μαντικά βέλη στο χέρι, σύμφωνα με την Ισλαμική παράδοση πάντα. Τέτοιες αρχιτεκτονικές τζαμί ήταν και το μικρό τζαμί του Τάμουρ στην Ιεμένη. Η είσοδός του ήταν από την ανατολική πλευρά και μετασκευάστηκε σε νότια κατά τη μετατροπή του σε τζαμί τον 10ο αιώνα, ενώ το ίδιο αυτό είναι κτίσμα του 6ου έως και 7ου αιώνα. Όμως η Κάβα, ευρισκόμενη σε κακή κατάσταση, κατεδαφίστηκε και ξαναχτίστηκε για τους Κοραϊσίτες, την πατριά του Μωάμεθ, όταν ο Μωάμεθ κατά την Ισλαμική παράδοση, 35 περίπου χρονών, δηλαδή υπολογίζεται χοντρικά στο 608 μετά Χριστόν. Η ανοικοδόμηση επετεύχθη με τη χρήση ξυλίας κάποιου ναυαγίου, οπότε και χτίστηκε από εναλλασσόμενες τρώσεις πέτρας και ξυλίας. Το τζαμί του Τάμουρ. Και εδώ είναι ένας οβελίσκος από την Αιθιοπία και πάλι, αλλά ίσως μπορείτε να δείτε τις στρώσεις τυχοποιίας και ξυλίας. Αυτές οι ενδιάμεσες ζώνες κουκίδας εδώ είναι, απεικονίζουν οριζόντια δοκάρια ξυλίας, ξυλοδεσιές κατά κάποιο τρόπο. Αυτός είναι έκτος αιώνας. Είναι μια παραδοσιακή αρχιτεκτονική στην Αιθιοπία, που είναι ακριβώς απέναντι από την Ιεμένη και είχαν πάντα στενές σχέσεις. Άλλωστε, οι πρώτοι οπαδοί του Μωάμεθ κατέφυγαν στους Αιθίωπες. Φαίνεται ότι η τείχη ήταν επιχρησμένη της Κάβας, διότι όταν το 683 καταστράφηκε από πυρκαγιά, οι κάτοικοι της Μέκας ανακάλυψαν ότι και το ξύλο αποτελούσε το οικοδομικό υλικό. Η Κάβα λοιπόν της εποχής του Μωάμεθ δεν πρέπει να ήταν η ίδια η παλιά η οποία αναγόταν στον Αβραάμ, αλλά έχει υποστεί μετασκευές. Σε κάθε περίπτωση ήταν ανάλογη μιας ναοδομίας η οποία ήταν διαδεδομένη στην Αραβία προπάντων κατά τους μεταχριστιανικούς χρόνους, όπως είδαμε προηγουμένως. Το σχήμα του ιερού ήταν πλέον περίπου κυβικό και η θύρα υπερυψωμένη όπως είπαμε και όχι ισόγεια όπως πριν. Η στέγη στηριζόταν επί 6 στήλων σε 2 σειρές, όχι όπως είναι σήμερα, και επί τον οποίο ήταν ζωγραφισμένοι προφήτες, άγγελοι και δέντρα σύμφωνα με τον Άζρακ, έναν Άραβα ιστορικό. Από την άλλη πλευρά, η Μεδίνα, στα αραβικά Μαντίνα του Λιάθριμπ, το κανονικό της όνομα είναι Γιάθριμπ, Μεδίνα θα πει απλώς πόλη, εννοείται η πόλη του προφήτη, φαίνεται ότι είχε πολύ περισσότερο τη δομή μιας πόλεως, αποτελούμενη ακόμη και από πολυόροφα κτίρια, των οποίων η αρχιτεκτονική πιθανόν να εξαρτάται από την νοτιοαραβική αρχιτεκτονική. Και οι δύο πόλεις, και η Μέκα και η Μεδίνα, ήταν ωστόσο ανοχήρωτες. Η πόλη Ταϊμά από την άλλη, αν δεν έχουμε εδώ πέρα, το έχουν περάσει, ήταν οχυρωμένοι. Υπήρχαν δηλαδή οχυρωμένες πόλεις στην Αραβία, υπήρχαν και άλλες ανοχύρωτες. Παρότι η Μέκα υπήρξε η πόλη που μεγάλωσε ο Μωάμεθ και κήρυξε τη νέα θρησκεία, η γειτονική Μεδίνα υπήρξε η πόλη του προφήτη, η Γιάθριμπ, όπως είπαμε. Εκεί βρήκε καταφύγιο με τους οπαδούς του, όπου λέγεται ότι είχε κληθεί ως διαιτητής μεταξύ των τοπικών φυλών. Για την εγκατάσταση ακολούθησαν τους Ιωνούς. Εκεί που σταμάτησε η καμήλα του, αγοράστηκε ο αγρός, ο οποίος ήταν μια φυτεία χουρμάδων. Εκεί έδωσε εντολή ο Μωάμεθ να χτιστεί το πρώτο τζαμί και το σπίτι του. Η Ισλαμική παράδοση αναφέρει ότι λίγο έξω από τη Μεδίνα, στην Κουμπά, υπήρχε ένα λεγόμενο τζαμί, στο οποίο πρωτοπροσευχήθηκε ο Μωάμεθ όταν κατέφυγε στη Μεδίνα, ενώ ακόμη χτιζόταν το τζαμί που είχε ζητήσει να φτιαχτεί. Το πρώτο τζαμί, το οποίο δεν σώζεται βέβαια, ήταν χτισμένο με πλίνθους και στο οποίο εργάστηκε και ο ίδιος για την κατασκευή. Και σε αυτό ήταν προσκολλημένη και η κατοικία του. Αυτές είναι βάσει των μαρτυριών οι ανακατασκευές του πρώτου τζαμιού στη Μεδίνα και τα διαμερίσματα εδώ, σύμφωνα με τις διάφορες εκδοχές. Παρατηρήστε ότι είναι, παρότι στην Ισλαμική παράδοση θεωρείται ότι ήταν το σπίτι του και το τζαμί συγχρόνως και μετετράπη ουσιαστικά σε τζαμί λόγω του ότι σύχναζαν οι οπαδοί του, σύμφωνα με την παράδοση όμως βλέπετε ότι τα δωμάτια της οικογένειάς του είναι προσκολλημένα και δεν είναι εντός της αυλής, είναι εκτός της αυλής. Αυτό σημαίνει ήδη ότι υπήρχε κάποιο σχέδιο για λατρευτικό χώρο υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές στο μυαλό του Μωάμεθ. Κατά τα άλλα δεν παραδίδεται να είχε τίποτε μνημιακό το κτίριο αυτό. Είχε σχήμα μεγάλου τετράπλευρου περιβόλου όπως βλέπετε.
και είχε ένα κομμάτι στεγασμένο και μια ανοιχτή ελεύθερη αυλή. Ένα τζαμί από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η κόγχη του τείχου της Κίμπλα, το λεγόμενο Μιχράμπ, το οποίο δείχνει πάντα την κατεύθυνση προς τη Μέκα. Και δίπλα εκεί που γράφει Μίμπαρ είναι ένα βήμα από το οποίο γίνεται το κήρυγμα της Παρασκευής συνήθως. Και υπάρχουν αντίστοιχα κτίσματα, αντίστοιχες δομές που σώζονται σε κοπτικές εκκλησίες, όπου είναι ο θρόνος του αρχιερέως όπου κάθεται. Και έχει μία έννοια ιεροδικαστικής εξουσίας και κοσμικής εξουσίας. Από τα σπαράγματα όμως που βρεθήκαν, σπαράγματα χειρογράφων που βρεθήκαν στο μεγάλο τζαμί της Ιεμένης, σε μία γερμανική αρχαιολογική αποστολή, διαπιστώθηκε ότι τα τζαμιά φαίνεται ότι είχαν ήδη λάβει το τελικό τους σχήμα. Όπως βλέπετε εδώ είναι μία μικρογραφία από κορανικό χειρόγραφο, είναι ένα και μοναδικό, δεν υπάρχει γνωστή άλλη μικρογραφία σε κορανικό χειρόγραφο. 7ος-8ος αιώνας κατ' εκτίμηση, δεν έχει γίνει ραδιοχρονολόγηση στο συγκεκριμένο. Αυτό που παρατηρούμε όμως είναι ότι ήδη θα μπορούσε να πει κανείς και ζώντος του Μωάμεθ, γιατί η χρονολόγηση ή λίγο μετά το θάνατό του, το τζαμί έχει λάβει την τελική του μορφή. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι είναι ένας υπερυψωμένος χώρος με τα σκαλιά να οδηγούν στον εσωτερικό χώρο, στις πύλες. Αυτές εδώ είναι οι πύλες. Και μέσα, όπως θα δούμε και παρακάτω, έχουν κυονοστοιχίες με αψίδες σε διπλό επίπεδο. Βλέπετε, επάνω είναι καμπυλωτό και κάτω είναι ευθύγραμμο. Αυτές είναι οι διπλές αψίδες που θα δούμε στον χώρο των τζαμιών της εποχής των Ομαϊαδών. Στο βάθος ψηλά δεν φαίνεται καλά, φαίνεται ότι υπάρχει και κάποιος κήπος. Τώρα δεν έχουμε βέβαια δυστυχώς την εικόνα ολόκληρης μινιατούρας για να ξέρουμε τι ακριβώς απεικόνιζε. Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι χωρίζεται σε δύο κλήτη με ένα κεντρικό διάδρομο. Θα δείτε ότι αυτή η διαδρομή είναι πιο φαρδιά και είναι κλεισμένο με έναν εξωτερικό περίβολο. Εδώ μπορείτε να δείτε, για να καταλάβετε τη σύγκριση, με το μεγάλο τζαμί των Ομαϊαδών της Δαμασκού, πριν καταστραφεί την πυρκαγιά του 1893, και βλέπετε ακριβώς τις διπλές αψίδες. Τώρα δεν φαίνεται ίσως καλά, δεν ξέρω αν έχω άλλη μια φωτογραφία. Χωρίζεται και αυτό σε δύο κλήτη, και αυτό είναι η φωτογραφία παρμένη από το κεντρικό διάδρομο που χωρίζει σε δύο κλήτη το τζαμί. Οι πρώτοι δυτικοί αρχαιολόγοι θεώρησαν ότι είναι κάποια χριστιανική εκκλησία, τόσο πολύ έμοιαζε στην αρχιτεκτονική. Δεν ισχύει βέβαια αυτό, ότι ήταν εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Δεν είναι όμως αυτό, γιατί ο Χαλίφης εξανάγκασε τους χριστιανούς να το πουλήσουν και τα κατεδάφισε όλα και έφτιαξε το τέμενος, το κομμάτι το στεγασμένο του τζαμιού εξ αρχής. Και αυτό που βρίσκεται μέσα στο τζαμί της Δαμασκού και που είναι. Μπορεί να υπήρχε κάποιο μαρτύριο το οποίο το τοποθετήσαν εκεί πέρα ξεχωριστά, το μετακινήσαν, ή κάποιο σημείο το οποίο απλώς το σκεπάσανε. Δεν είναι. Ο Κρέσουελ, λόγω και της αγγλικής κυριαρχίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην περιοχή, κατάφερε, ο μοναδικός που κατάφερε και πήρε άδεια και έκανε ανασκαφές. Και ο χώρος έχει ανασκαφεί. Σηκώσανε πλακάκια από κάτω στα πατώματα, γκρεμίσανε τείχους, ξυλώσανε σοβάδες και έχει αποτυπωθεί αρχιτεκτονικά πάρα πολύ καλά το τζαμί. Γιατί είχε ακόμη ζημιές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά και θέλανε να ξεκινήσουν και ένα πρόγραμμα αναστήλωσης και αποκατάστασης και των ψηφιδωτών, τα οποία δεν αποκαταστάθηκαν και πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει συντηρήθηκε το κτίσμα μέχρι σήμερα και τη γλίτωσε και από τον εμφύλιο πόλεμο με ελάχιστες ζημιές. Τώρα, πολλά μένουν ακόμη αδιευκρίνιστα ως προς τις απαρχές αυτές, αλλά μόνο δεχόμενη την ύπαρξη ενός αστικοποιημένου πολιτισμού που διέθετε τη δική του δυναμική ήδη πριν το Ισλάμ, μπορούμε να ερμηνεύσουμε την πρωτοτυπία στην οικοδομική δραστηριότητα των Αράβων, ιδίως αμέσως μετά τις πρώτες κατακτήσεις, κυρίως του Ιράκ, της Συρίας και της Αιγύπτου. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται δηλαδή ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες. Υιοθέτηση ξένων στοιχείων, παραδείγματος χάρη Τρούλη και Επάλξης, επανερμηνεία και διαφορετική χρήση ξένων στοιχείων, όπως η Κίμπλα που αντιστοιχεί στο Ιερό,
του χριστιανικού ναού, το Μιχράπ, το Μιμπάρ, ο Μιναρές, η Ιφιάλη, δηλαδή, πώς να το πω, Ιφιάλη στις Βυζαντινές εκκλησίες, δηλαδή ένα σαν περίπτερο στεγασμένο που έχει στο κέντρο νερό. Έχουν αντίστοιχα και τα τζαμιά που ενσωματώνονται σταδιακά όμως, όχι εξ αρχής. Και βέβαια υπάρχουν και νέα μη προϋπάρχοντα στοιχεία, ο ακάλυτος περίβολος ως οργανική συνέχεια του στεγασμένου χώρου. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι στο τζαμί ότι την ανοιχτή αυλή δεν πρέπει να την βλέπουμε ως αυλή, είναι απλά μη στεγασμένος χώρος προσευχής. Είναι στεγασμένος και μη στεγασμένος. Δεν είναι το τέμενος, ας το πούμε σε εισαγωγικά, ιερός χώρος, το στεγασμένο και το άλλο είναι αυλή. Όχι, είναι ένα ενιαίο οργανικά συγκρότημα. Τώρα, από τα πρώτα τζαμιά που γνωρίζουμε κάποιες λεπτομέρειες είναι το τζαμί της Βασόρας στο Νότιο Ιράκ του 635 και αυτό θεμελιώθηκε αρχικά σύμφωνα, ήταν απλώς μια χάραξη στην οποία προσεύχονταν οι πιστοί δίχως κάποιο κτίσμα. Στη Κούφα στο Νότιο Ιράκ επίσης το 638 το τζαμί ήταν και αυτό εξίσου πρωτόγονο στην κατασκευή και σύμφωνα με τις παραδόσεις σημαδεύτηκαν τα όρια με βέλη και ένα χαντάκι και μόνο η μία πλευρά ήταν στεγασμένη με κάποιους ξύλινους κορμούς. Μιλώντας βέβαια για καλαμένο νιοφράχτη, όπως λένε για το τζαμί της Κούφας, μπορούμε να φανταστούμε διάφορα πράγματα. Δεν πρέπει να σκεφτούμε μια πολύ ταπεινή κατασκευή οπωσδήποτε. Εδώ βλέπουμε από τους Άραβες του Νοτίου Ιράκ, τους Άραβες των Βάλτων όπως είναι γνωστοί, γιατί έχει Βάλτους στο Νότιο Ιράκ, έχει τεράστιες εκτάσεις μέλη, το εντευκτήριο ας το πούμε του οικισμού, το οποίο είναι φτιαγμένο από καλαμένιους στήλους, δηλαδή από δέσμες καλαμιών που τα φτιάχνουν σε αυτό το μνημειώδες μέγεθος και είναι μια πανάρχια αρχιτεκτονική, εδώ μπορείτε να δείτε εξωτερικό χώρο, σε ένα σουμεριακό ανάγλυφο, όπως βλέπετε, μια ιστορία, 5.000 χρόνων στην αρχιτεκτονική κατασκευή. Χωρίς τούβλα, χωρίς πέτρες, χωρίς τίποτε. Δηλαδή, πολλές φορές υποθέτουμε πράγματα για την αρχαιότητα, απλώς επειδή δεν έχουμε στοιχεία και βλέπετε ότι μπορεί να είναι κάτι τελείως αυθαίρετο η υπόθεση που κάνουμε. Εδώ βλέπετε το τζαμί της Κούφας. Και κλείνουμε από εδώ, να κάνουμε μια αλλαγή, να πάμε στους Ομαγιάδες. Ήδη αναφέραμε ότι από την εποχή του Μωάμεθ εμφανίζονται τα πρώτα βασικά στοιχειώδη χαρακτηριστικά. Το σημαντικό είναι ότι ευθύς εξ αρχής αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά, καθώς και η διάταξη του χώρου, εκφράστηκαν αρχιτεκτονικώς εντελώς ξεκάθαρα παρά τις διάφορες παραλλαγές, όπως θα περιγράψουμε ευθύς αμέσως. Ένα χαρακτηριστικό των προημότερων τζαμιών και μάλιστα των αραβικών είναι ακριβώς το ότι αποτελούνται, όπως είπαμε, από μια αυλή περίκλειστη από τοίχο με εσωτερικές κοινοστοιχίες, ενώ ο τοίχος έχει πολλές ανοιχτές εισόδους, ενίοτε μάλιστα και από την πλευρά της κίμπλα, δηλαδή της κατεύθυνσης της προσευχής. Το γιατί διαθέτουν τα πρώιμα τζαμιά τέτοιες εισόδους από όλες τις κατευθύνσεις, ενώ το κλίμα δεν ενδείκνεται για κάτι τέτοιο, δεν είναι ξεκάθαρο. Πιθανόν να τονίζεται ο χαρακτήρας της ισότητος όλων των πιστών της κοινότητας, αφού δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί η αρχιτεκτονική του τζαμιού σε απαιτήσεις επισήμων πομπών μιας αυστηρά ιεραρχημένης κοινωνίας. Αυτό όμως στην εποχή των Ομαϊαδών φαίνεται ότι αρχίζει να διαμορφώνεται σταδιακά. Ως το 661, οπότε δολοφονήθηκε ο Αλί, ο τέταρτος ορθόδοξος λεγόμενος Χαλίφης, εξάδερφος και γαμπρός του Μωάμεθ, ο Χαλίφης, σαν αξίωμα, ήταν μεταβίας κάτι περισσότερο από πρώτος μεταξύ ίσων και ήταν συχνά ο ίδιος ο Χαλίφης που ως ημάμης διεύθυνε την προσευχή στο τζαμί. Αυτός ο χαρακτήρας της απλότητας και της εξομοίωσης όλων των πιστών μέσα στο Ισλάμ αντανακλάται λοιπόν και στην αρχιτεκτονική. Επί των ημερών της Ομαϊαδικής δυναστείας τα πράγματα πλέον αλλάζουν και σε ό,τι αφορά τη δυναστική ιδεολογία. Αυτό βρίσκει την αντιστοιχία και στην αρχιτεκτονική, αφού τώρα πια πρέπει να εξυπηρετηθούν νέες ανάγκες. Η δυναστεία των Ομαϊαδών, με κοσμική αντίληψη για το χαρακτήρα του κράτους, μόλις 30 χρόνια από το θάνατο του Μωάμεθ, ο οποίος επισήμως χρονολογείται στο 632,
προσπαθεί να ελέγξει τις αραβικές φυλές η δυναστεία των Ομαγιαδών, που δεν θεωρούν καθόλου αυτονόητη την εξουσία τους και την υπερβολική οικογενειοκρατία που την διέπει. Στο Ιράκ βρίσκουμε λοιπόν αυτή την εποχή τον Ζιάντ Ιμπν Αμπίχη, κυβερνήτη της περιοχής με έδρα τη Βασόρα, Μπάστρα. Εκεί ακριβώς επεξέτεινε το προϋπάρχον τζαμί χρησιμοποιώντας οπτές πλίνθους, κονίαμα και ξύλινη στέγη, ενώ οι κύονες ήταν πλέον πέτρινοι και το έδαφος στρώθηκε με χαλίκι ώστε να μην σηκώνεται σκόνη. Όλα αυτά για να αποσπάσει τους Άραβες από τα μικρά τζαμιά της φυλής του καθενός, ώστε να τους ελέγχει καλύτερα, σύμφωνα με τους Άραβες ιστορικούς τουλάχιστον. Στην Κούφα, 5 χρόνια αργότερα, το 670, ο ίδιος κυβερνήτης συγκέντρωσε μη μουσουλμάνους τεχνίτες για να το κτίσουν ένα οικοδόμημα δίχως προηγούμενο, όπως επιθυμούσε. Ο πρωτομάστορας ή αρχιτέκτονας ήταν ένας από τους τεχνίτες του Χοσρόη, δηλαδή ήταν Πέρσης, και έβαλε να του φέρουν στήλους από τον Τζάμπα Λαχουάζ σε σπονδύλους κυώνων, τους οποίους θα τρυπούσαν κατά το διαμήκη άξονα για να τους ρίξουν μόλυβδο, ο οποίος θα στερεώνει τους σπονδύλους μεταξύ τους. Διέθετε πύλες και η οροφή ήταν 15 μέτρα σε ύψος. Ακόμη και το 1184, όταν το επισκέφθη ο Ιμπν Τζουμπάιρ, του έκανε μεγάλη εντύπωση το ότι η κύμπλα είχε 5 αψίδες, ενώ οι στήλοι ψώνονταν δίχως να συνδέονται με τόξα ως την κορυφή. Φαίνεται ότι το σύστημα της οροφής ήταν όμοιο με των περσικών ανακτόρων, μια υπόστηλο αίθουσα χωρίς αψίδες, δηλαδή απλά στεγασμένη με οριζόντια δοκάρια. Εδώ βλέπετε το διοικητήριο στην Κούφα, και εδώ βλέπετε τη στενή του σύνδεση με το τζαμί. Επάνω είναι το τζαμί και κάτω είναι το διοικητήριο. Οπότε βλέπετε ότι αρχίζει και εμφανίζεται ένας άξονας. Εδώ είναι η αίθουσα του θρόνου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μια βασιλική αίθουσα. Οπότε βλέπετε έναν άξονα που δημιουργείται και για να μπορεί να γίνει μια τελετουργική, μια πομπή της πορείας του διοικητή προς το τζαμί για την πιο επίσημη μέρα της Παρασκευής. Βλέπετε ότι αρχίζει πια και αποκτά χαρακτηριστικά πιο αυτοκρατορικής λογικής. Ακριβώς αυτό λοιπόν, το Ισλαμικό Διοικητήριο Ανάκτορο ήταν συνδεδεμένο με το τζαμί με κοινό τοίχο. Το κτίριο αυτό το ονομάζουμε συμβατικά ως ανάκτορο, αφού φαίνεται ότι είχε μια πανεφερή χρήση, ήταν μια τετράγωνης κάτωψης οικοδομή εντός ενός τετραγώνου περιβόλου. Ο περίβολος, χτισμένος με παχύς τοίχους και ημικυκλικούς συμπαγείς πύργους, τους βλέπετε, εδώ δεν σώζονται όλοι, αλλά σε κάποια σημεία σώζονται, όπως και στο τζαμί αντίστοιχα και σε άλλα αρχιτεκτονήματα της εποχής. Είχε από την εσωτερική πλευρά διάφορους βοηθητικούς χώρους. Το καθεαυτό διοικητήριο ήταν επίσης τετράγωνο, με επίσημη κυκλικούς αρχικά τετράγωνους πύργους και στον άξονα βορρά-νότου. Στο κέντρο του ήταν ένας μεγάλος χώρος, σχεδόν σταυροειδής, επίσης κατά τον άξονα βορρά-νότου. Αφήνοντας τους διαφόρους άλλους χώρους του ανακτόρου που δημιουργούν μια πολύπλοκη κάτωψη, ο μεγάλος αυτός κεντρικός χώρος αναπτύσσεται από βορρά προς νότο ως εξής. Από τον νότο, από μια μικρή αυλή, εισέρχεται ο επισκέπτης σε έναν προθάλαμο σταυροειδή ισοσκελή με τρούλο. Επάνω ψηλά. Από αυτόν εξέρχεται σε μια τρίκλητη αίθουσα, όπου το μεσαίο κλήτος χωριζόταν από τα άλλα δύο με τρεις στήλους σε κάθε πλευρά. Δηλαδή μπαίνει από πάνω, έρχεται στην αυλή και φτάνει εδώ στην αίθουσα αυτή, τη βασιλική. Στο τέλος του τρίκλητου αυτού χώρου ανοιγόταν μια αυλή πλατύτερη προς τα δεξιά και τα αριστερά, ενώ στο τέρμα της αυλής ένας μικρός χώρος, σαν στενή συνέχεια της αυλής, χωριζόταν με δύο στήλους από την αυλή και πίσω του μικρά διαμερίσματα. Αυτό είναι μια βασική δομική διάταξη που ανάγεται στην περσική αρχιτεκτονική των Σασανιδών και παλαιότερα. Ούτως ή άλλως, κάποιοι θεωρούν ότι και η έννοια της βασιλικής αίθουσας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία προέρχεται από την Περσική Αυτοκρατορία και έχει εντοπιστεί και σε άλλα ρωμαϊκά κτίσματα στην Ανατολή αυτού του είδους η διάταξη, όπως για παράδειγμα στην Ακρόπολη του Αμάν, που είναι χτισμένο επάνω το ομαγιαδικό κτίριο, αλλά από κάτω ακολουθεί τη θεμελίωση τη ρωμαϊκή. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη συνέχεια και μια αλληλεπίδραση στον πολιτισμό πάρα πολύ στενή. Τώρα, εμφανίζονται διάφορα άλλα προβλήματα. Εδώ βλέπουμε το τζαμί της Ουάσιτ, στο κεντρικό Ιράκ. Και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι έχουμε δύο τζαμιά, το ένα χτισμένο πάνω στο άλλο. Το παλαιότερο είναι
αυτό που είναι λοξά, το που είναι ορθογώνιο, το τζαμί. Συγγνώμη, να δω τον προσανατολισμό, να σας πω. Βοράς. Ναι, το λοξό είναι το νεότερο. Το πρόβλημα ποιο είναι, ο προσανατολισμός παίζει ρόλο, διότι βλέπουμε ότι ο προσανατολισμός τόσο του τζαμιού της Ουάσιτ, όπως και κάποιων άλλων τζαμιών, έχει όχι τη Μέκα, αλλά τα Ιεροσόλυμα. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Έχουν προταθεί ιστορικές ερμηνείες, αλλά γενικά δεν έχει απαντηθεί ικανοποιητικά. Το ζήτημα λοιπόν είναι το εξής, ότι ο Χαλίφης Άμπντουλ Μάλεκ, ο Μαγιάδης του 7ου αιώνα, 7ο με 8ο αιώνα, επειδή έχασε από τον έλεγχό του τους ιερούς τόπους, τη Μεδίνα και τη Μέκα, φαίνεται ότι τότε οικοδόμησε το τέμενος του βράχου, θα το δούμε παρακάτω, και το μετέτρεψε ως προσκυνηματικό κέντρο. Βέβαια, αυτό δεν το έκανε τόσο αυθαίρετα και τόσο κοινικά όσο ίσως ακούγεται, διότι φαίνεται ότι προϋπάρχει μία παράδοση με την Ιερουσαλήμ ως σημαντικό ιερό τόπο και για το ίδιο το Ισλάμ, ασχέτως τη μεταγενέστερη σημασία που μπορεί να απέκτησε. Μέχρι να ανακτήσει τον έλεγχο, λοιπόν, φαίνεται ότι έδωσε μία έμφαση σε αυτή την παλαιά παράδοση των Ιεροσολύμων. Διότι και σε αυτή την περίπτωση σώζονται στη διαδρομή από τη Δαμασκό προς τα Ιεροσόλυμα οδοδείκτες που δεν έχουν κατασκευαστεί για τη διαδρομή προς τη Μέκα, παρά μόνο πολύ αργότερα επί Αβασιδών για ένα κομμάτι από τη Βαγδάτη προς τη Μέκα. Συνεπώς, βλέπουμε ότι ακόμη σε αυτή την πρώιμη φάση τα πράγματα είναι ρευστά. Αυτό που έχει αρχίσει και σταθεροποιείται όμως είναι η διάταξη, όπως θα δείτε και στο αρχικό και στο μεταγενέστερο, δεν είναι πολύ μεταγενέστερο, και της εποχής των Ομαγιαδών είναι και το άλλο τζαμί, είναι γύρω στα 50 χρόνια μετά. Αυτό που φαίνεται εδώ είναι στην Τιβεριάδα, πιο ξεκάθαρα. Η διάταξη των κλιτών είναι οριζόντια, είναι δηλαδή κάθετα προς τον κεντρικό άξονα. Δεν είναι στο διαμήκιο όπως ξέρουμε από τις εκκλησίες, δεν πηγαίνουν παράλληλα προς τον κεντρικό διάδρομο, αλλά αναπτύσσονται σε οριζόντιο, σε πλάτος. Αυτό είπαμε ότι μία πρώτη ερμηνεία που έχει δοθεί μέχρι στιγμής, αλλά όχι και πολύ ικανοποιητική, είναι ότι έχει να κάνει με την ισότητα των μελών της κοινότητας και, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, όλοι θέλουν να είναι στην πρώτη θέση και έχουν δικαίωμα να το απαιτήσουν κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια, αυτό δεν είναι μία ικανοποιητική ερμηνεία, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι ένα σταθερό σύστημα των Ομαγιαδών είναι η οικοδομική σύνδεση του διοικητηρίου, το βλέπετε άλλωστε στη δεξιά μεριά, με το τζαμί. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο είδος κτηρίων, πολύ χαρακτηριστικό για τους Ομαγιάδες. Αυτά είναι τα ανάκτορα διοικητήρια, τα οποία όμως αναπτύχθηκαν σε όλη την περιοχή Συρίας, Ιορδανίας, Παλαιστίνης, Λιβάνου, όπου ήταν και το επίκεντρο της δύναμής τους, και πολλά από αυτά είναι απομονωμένα, όπως το βλέπετε εδώ πέρα, στην έρημο. Δεν είναι ακριβώς έρημος, ουσιαστικά η Συρία έχει και η Ιορδανία έχουν στέπα. Δεν είναι δηλαδή έρημος με άμμο και στήρες τελείως, είναι βοσκότοποι και αναλόγως με την άρδευση γίνονται και καλλιεργήσιμα εδάφη. Αυτά έχουν πάρει ένα τετράγωνο σχήμα και θεωρούνται ως ησυχαστήρια πριγκίπων της δυναστείας των Ομαϊαδών. Έχουν μία μορφή οχυρωματική και οι απαρχές τους θεωρούνται ότι είναι τα ρωμαϊκά καστέλια, αλλά δεν έχουν πραγματικά ισχυρή αμυντική αξία. Εδώ βλέπετε κάποιους τύπους, να τους δείξουμε λίγο στα γρήγορα, μία κεντρική αυλή, τετράγωνο σχήμα, ημικυκλική συμπαγή πύργη, και συνήθως είναι διόροφα. Εδώ βλέπετε ένα είδος εξέλιξης. Συχνά δεν έχουν τζαμί, όπως θα δείτε στην τελική φωτογραφία κάτω, το τζαμί είναι συχνά ένα τελείως εξωτερικό κτίριο, το οποίο πάντα ακολουθεί την οριζόντια ανάπτυξη, όπως όλα τα τζαμιά της εποχής των Ομαϊαδών. Εδώ είναι ένα ενδιαφέρον κτίσμα, είναι δίπλα στο Αμάν, είναι του Χαλίφη Χισάμ της εποχής των Ομαϊαδών, το Κάστρο Μσάτα.
Την πρόσωψη την ξυλώσαν και την έχουν στο Μουσείο του Βερολίνου. Εδώ βλέπετε μια παλιά αεροφωτογραφία πριν ανασκαφεί τελείως ο χώρος. Και έμεινε ημιτελές, δεν έχει χτιστεί, δεν είναι μη ανασκαμένο το άλλο, δεν τελείωσε ποτέ το κτίριο. Βλέπετε πάλι την είσοδο μέσα από ένα σύμπλεγμα χώρων σε μια κεντρική αυλή και μετά στη βασιλική αίθουσα. Εδώ βλέπετε πώς είναι από το έδαφος η είσοδος. Το σημαντικό σε αυτό είναι, και εδώ είναι η βασιλική αίθουσα. Αυτή είναι η πρόσωψη εξωτερική. Το σημαντικό λοιπόν σε αυτή είναι ότι συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα ιστεροκλασικά και ρωμαϊκά μοτίβα, την άμπελο με τις έλικες αυτές και ανάμεσα εδώ, δεν ξέρω, εδώ φαίνεται καλύτερα στις παλιές φωτογραφίες, διάφορα μυθικά ζώα της γνωστής ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας. Κένταυροι, γρίπες, άνθρωποι κτλ. Με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι τα αντίστοιχα μοτίβα της δεξιάς μεριάς όπου είναι ενσωματωμένο το τζαμί εντός του κτηρίου, να το δούμε λίγο εδώ. Εδώ φαίνεται, αυτό εδώ είναι το τζαμί και αυτό φαίνεται γιατί έχει την κόγχη του Μιχράμπ. Έχει το ίδιο μοτίβο διακοσμητικό και από εκεί με τη μόνη διαφορά ότι δεν έχει τίποτε ζωντανό. Εκεί βρίσκει πράγματι μια ανταπόκριση η θεωρία αυτή περί ανεικονικότητας του Ισλάμ, η οποία όμως κατά τα άλλα διαψεύδεται όχι μόνο την πρόσωψη αυτή, αλλά και γενικότερα ευρήματα στα κάστρα των Ομαϊαδών. Γλυπτά, φορητά αντικείμενα, μαγκάλι είναι αυτό, με διάφορες έτσι έως και ακατάλληλες σκηνές. Αυτή είναι η Ακρόπολη του Αμάν. Μπορείτε να δείτε πάλι εδώ την είσοδο σε μια σταυροειδή αίθουσα με τρούλο. Η εσωτερική αυλή, ο μεγάλος μακρύς διάδρομος πομπικός που οδηγεί σε μια μικρή βασιλική. Εδώ φαίνεται καλύτερα στη λεπτομέρεια. Και εδώ είναι το κτίριο αυτό το σταυροειδές, όπως έχει αποκατασταθεί από την Ισπανική Αρχαιολογική Αποστολή και το εσωτερικό του. Θεωρείται ότι εξ αρχής πρέπει να έχει ξύλινο τρούλο. Και εδώ βλέπετε πάλι την απεικόνιση ενός κτιρίου με τις αψίδες, ενδεχομένως ένα ανάκτορο, ένα τζαμί και τις επάλξεις αυτές τις, θυμίζουν τα Σύρο-Βαβυλωνιακά και άλλα γλυπτά. Διάφορα άλλα κάστρα της Ερήμου. Αυτό είναι στο Μουσείο της Δαμασκού η πρόσωψη, όπου βέβαια αυτό είναι ένα κάστρο που βρίσκεται στην... είναι το δυτικό και το ανατολικό, το δυτικό και ανατολικό σε σχέση με την Παλμύρα. Είναι στη Συριακή έρημο. Και βλέπετε εδώ θωράκια με ανθρωπομόρφες παραστάσεις, με ζώα, με μεγάλες νοπογραφίες στα πατώματα ή στους τοίχους. Και όλα ακολουθούν την αισθητική, τα μοτίβα συχνά έχουν και ελληνικές επιγραφές, όχι μόνο αραβικές. Ακολουθούν την αισθητική της ύστερης ρωμαϊκής τέχνης. Αρχίζουν και εμφανίζουν σιγά σιγά διάφορα δικά τους χαρακτηριστικά. Εδώ είναι το Χίρμπατ ελ-Μάφτζαρ, το οποίο είναι ενός πολύ ιδιόρυθμου χαλίφη του Αλή του Δεύτερου και είναι στην Ιεριχώ, έχει ανασκαφεί. Έχει ένα τεράστιο ψηφιδωτό πάτωμα και το πιο ενδιαφέρον, αυτό βλέπετε μία αποκατάσταση, για να πάρετε μία εικόνα πώς ήταν αυτό, με το κιόσκι της αυλής. Αυτό που βλέπετε είναι οι εσωτερικές αίθουσες, οι οποίες ήταν διακοσμημένες με φυτικά και ανθρώπινα μοτίβα και ζωικά από γύψο. Αρχίζει και χρησιμοποιείται εκτενώς ο γύψος, διότι έχει την εξής ιδιότητα. Είναι πολύ εύκολος και πολύ φθηνός στο να φτιάξει, μάλιστα και ομοιόμορφα, τη διακόσμηση. Μπορεί να βαφτεί και να δώσει λαμπρότητα με χρώματα ή να μείνει και άσπρος όταν είναι καινούριος, διότι είναι πολύ λευκός και πολύ φωτεινός. Και εδώ βλέπετε από το ίδιο, από την Ιεριχώ δηλαδή, αντίστοιχα γλυπτά γύψινα. Αυτό θεωρείται ότι είναι η μορφή του χαλίφτου Αλουαλίτ, ο οποίος εμφανίζεται σε δύο μορφές. Εδώ είναι ενδεδειμένος σαν Πέρσης μονάρχης, με την ανατολική να το πούμε ενδυμασία, και υπάρχει και μία άλλη που κάθεται στο θρόνο με χιτώνα, όπως ξέρουμε από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Και αυτό είναι στην αίθουσα του θρόνου, το ας το πούμε, όπου είναι με την πλάτη, θεωρείται ότι καθόταν με την πλάτη προς την κόγχη και είναι ακριβώς το δέντρο της βασιλείας, όπου αυτό που λένε και στην Καίνη Διαθήκη τα πρόβατα και τα ερήφια, εξ αριστερών, δηλαδή φανταστείτε να κάθεται με την πλάτη επάνω και να αντικρίζει προς τα εκεί, είναι από πάτωμα, έτσι, και να αντικρίζει τους εισερχόμενους από εδώ. Αυτοί που κάθονται εξ αριστερών είναι οι ανυπάκουοι που τιμωρούνται από την βασιλική ή τη θεϊκή εξουσία, ενώ όσοι είναι υπάκουοι εκ δεξιών βόσκουν
και απολαμβάνουν τα αγαθά. Θυμηθείτε από την Παλαιά Διαθήκη το δέντρο που είδε στο όνειρό του ο Ναβουχοδονόσορ και το ερμηνεύει ο Δανίλη. Έχει μια παρόμοια εικόνα ότι η βασιλεία απεικονίζεται ένα μεγάλο δέντρο που τρέφονται λαοί κτλ. Κτλ. Εδώ βλέπετε το Κουσάρ Άμρα και αυτό είναι στην Ιορδανία. Μπορείτε να δείτε ότι αυτά είναι, λειτουργούν και ως κέντρα ανάπτυξης, αγροτικής και οικονομικής ανάπτυξης περιοχής. Έχουν εντοπιστεί σε πολλά από αυτά εργαστήρια βιοτεχνικά για κατεργασία μαλλιού, σιτηρών κτλ. Έχουν εκτεταμένα αρδευτικά έργα και αυτό είναι μια πρακτική που ξεκίνησε από την ύστερη ρωμαϊκή εποχή, ο απικισμός κατά κάποιο τρόπο της ερήμου. Συνεχίστηκε μέχρι την πρώιμη αβασιδική περίοδο, δηλαδή μέχρι το 750, μέχρι το 800 περίπου, αλλά μετά σιγά σιγά για άγνωστους λόγους άρχισαν να εγκαταλείπονται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτός είναι ο Τρούλος των Λουτρών, εδώ. Έχει έναν, τους αστερι, δεν φαίνεται καθαρά δυστυχώς, αλλά ακολουθεί την ελληνιστική παράδοση, ελληνορωμαϊκή παράδοση, την απεικόνιση του ουρανού, του στερεώματος με τους αστερισμούς και βασίζεται στα φαινόμενα του Αράτου. Ένα πολύ έτσι, πώς να το πω, best seller της εποχής που μεταφράστηκε και σε άλλες μεσαιωνικές γλώσσες κτλ. Κτλ. Και είναι ένα μεγάλο ποίημα που περιγράφει τους αστερισμούς. Εδώ είναι το Άντζαρ στο Λίβανο, το οποίο είναι ολόκληρη πόλη, με τα ίδια αρχιτεκτονικά στοιχεία, ακολουθεί πάλι τα ρωμαϊκά πρότυπα, το Κάρδο και το Δεκουμάνους, το Δικητήριο και το Τζαμί. Εδώ τα πρώτα νομίσματα που έκοψε ο Άμπντολ Μάλικ, προσπάθησε να μιμηθεί τους τύπους των Βυζαντινών νομισμάτων του Ηρακλείου και εδώ βλέπετε το τέμενος του Βράχου, το οποίο είναι χτισμένο πάνω στο ναό του Σολομόντος. Εν γνώση τους ότι αυτός είναι ο ναός Σολομόντος και εν γνώση τους πάρα πολύ καλά. Άμα δείτε την μέτρηση του χώρου, το τέμενος του Βράχου είναι τοποθετημένο ακριβώς δίπλα στο κέντρο, πολύ προσεκτικά. Ξέραν ακριβώς πού είναι, τι είναι και φροντίσαν να τοποθετήσουν το δικό τους κτίσμα εκεί και έχουν φτιάξει ένα ακριβώς στο κέντρο του χώρου εδώ, το Κούμπατα Σίτσιλα, ένα μικρό κιόσκι, να το πούμε έτσι, για να σηματοδοτηθεί το κέντρο του ιερού χώρου. Φαίνεται ότι το τέμενος του βράχου είναι χτισμένο πάνω στο βράχο του παλαιού θυσιαστηρίου του Ναού του Σολομόντος. Και αυτό είναι στον τύπο των χριστιανικών μαρτύριων, τάφων μαρτύρων δηλαδή. Έχει κυκλικό χαρακτήρα για να μπορεί να γίνεται το προσκυνηματικό τελετουργικό του Ισλάμ. Και βέβαια χρησιμοποιήθηκαν τεχνίτες, ξέρουμε από απείρους που σώζονται, ότι είχαν έρθει χριστιανοί τεχνίτες κυρίως από την Αίγυπτο και από άλλα μέρη. Η εξωτερική διακόσμηση στα πλακάκια είναι Οθωμανικής περίοδου, δεν είναι παραπλανητικά. Δηλαδή η αυθεντική ζώνη είναι από εδώ και κάτω το μαρμάρινο και κάποια σώζονται. Η εσωτερική διακόσμηση είναι όλη με ψηφιδωτά. Τι απεικονίζουν τα ψηφιδωτά? Φυτικά κοσμήματα, στολισμένα με στέματα και κοσμήματα. Τώρα, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση γιατί είναι αυτά. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να μας πάρει ο χρόνος. Είμαστε ήδη παρά 10, οπότε θα πάμε λίγο γρήγορα. Είναι πάντως ενδιαφέρον γιατί υπήρχε μια συνήθεια και στο χριστιανισμό και στο ακολούθησε και το Ισλάμ, τα λάφυρα, τα βασιλικά λάφυρα, στο πούμε έτσι, να αφιερώνονται αντίστοιχα στον ιερό τόπο από την αρχαιότητα που αφιερώνονταν στους ναούς. Την εποχή όμως που χτίζει ο Άμπντολ Μάλικ αυτά, η Μέκα κατέχεται από τους αντιπάλους του. Οπότε προφανώς αφιερώνει με ένα συμβολικό τρόπο αυτά που δεν μπορούσε να έχει. Είναι ενδιαφέρον γιατί το... Κάτι πάτησα λάθος τώρα εδώ. Είναι ενδιαφέρον γιατί το τζαμί αυτό έχει και τα πρώτα κορανικά κείμενα. Στις επιγραφές επάνω, στη ζώνη των επιγραφών, είναι τα προημότερα σωζόμενα αραβικά κείμενα με σιγουριά στη χρονολόγηση και σιγουριά ότι αυτό ναι, είναι το κορανικό κείμενο. Τα χειρόγραφα είναι λίγο τα γενέστερα. Τουλάχιστον αυτά που έχουν χρονολογηθεί τώρα από την Bibliothèque Nationale έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Γιατί βγαίνουν υπερβολικά προβλήματα, εδώ τα βλέπετε χρωματιστά. Το κείμενο είναι όντως κοράνι σημερινό. Στο 99% έχει λεκτικές παραλλαγές. Αυτό δημιουργεί άλλα προβλήματα.
σημειωθεί το ότι ο Άμπντουλ Μάλικ είναι ο πρώτος χαλίφης ο οποίος γεννιέται και ανατρέφεται ως μουσουλμάνος. Όλοι οι υπόλοιποι προέρχονται από άλλες εποχές με άλλες ιδέες μεγαλωμένοι. Αυτός όμως είναι μεγαλωμένος εξ αρχής και είναι ο μόνος όμως που για να κυριεύσει τη Μέκα έστεισε τους καταπέλτες, βομβαρδίζαν 7 μήνες, χτυπήσανε και την Κάβα, τα έκανε όλα ρημαδιό, μπήκανε, γίνανε οι μάχες, σφαχτήκανε μπροστά στην Κάβα. Δεν είχε, παρότι μεγαλωμένος ως μουσουλμάνος, δεν τα σεβάστηκε ιδιαίτερα. Εδώ βλέπουμε το μεγάλο τζαμί της Δαμασκού, είναι ένα πραγματικό αριστούργημα. Έχει κρατήσει κομμάτια του αρχαίου ναού του Δία, τα οποία διατηρήθηκαν από το χριστιανικό ναό, αλλά ο χριστιανικός ναός από τις ανασκαφές και αυτά διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν στο μέσον περίπου του τετραπλεύρου και ο Ουαλίντο πρώτος, το γκρέμισε και το ξανάφτιαξε, ακολουθώντας όμως πάλι τα κλασικά ομαγιαδικά πρότυπα. Ο κεντρικός μεγάλος διάδρομος με τρούλο και η οριζόντια ανάπτυξη του χώρου. Εδώ το βλέπετε σε μια αεροφωτογραφία. Και εδώ βλέπετε τα ψηφιδωτά, τα οποία απεικονίζουν συνολικά πόλεις, δεν απεικονίζεται τίποτε έμψυχο και ζωντανό, μόνο δέντρα, το ποτάμι κάτω, ποτάμι, θάλασσα, ό,τι θεωρήσει κανείς ότι είναι. Και φαίνεται, η ερμηνεία, η νεότερη είναι ότι αυτά είναι οι σκηνές δικαίων του Παραδείσου που περιμένουν τους αληθινούς πιστούς για να κατοικηθούν από αυτούς. Στη ζώνη την εσωτερική δεν έχω δυστυχώς φωτογραφία. Θα προλάβουμε να δούμε λίγο. Φατιμίδες. Έχουν ένα μικρό ενδιαφέρον και για τα πιο δυτικά τα πράγματα τα δικά μας. Θα κάνουμε ένα άλμα, θα τους προσπεράσουμε τους αβασίδες, παρότι σημαντικοί, αλλά οι φατιμίδες ίσως έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον. Οι φατιμίδες είναι περίπου από το 900. Ναι. Αρχές ενδεκάτου εκεί. Είναι η οικοδόμη του Καΐρου. Αυτοί το παρήγγειλαν και τους το έφτιαξε ο στρατηγός τους, ο Τζάουχαρ, ο Έλληνας προσήλθος από τη Σικελία. Μια μισό λεπτάκι δώστε μου. Εκεί που υπήρχε το Κάιρο, υπήρχε το λεγόμενο κάστρο της Βαβυλώνος. Όχι η Βαβυλώνα της Μεσοποταμίας, αλλά και αυτό ήταν γνωστό έτσι. Και ίσως έχουμε κάποιους απόϊχους σε κάποια δημοτικά τραγούδια, αν του νεκρού αδερφού αφορά τη Βαβυλώνα αυτήν και όχι τη Βαβυλώνα την άλλη που δεν υπήρχε πια. Εν πάση περιπτώσει, το Φουστάτε, από το Φουσάτο, ήταν το κέντρο το αστικό, μέχρι που όταν κατακτήθηκε, αποσπάστηκε η Αίγυπτος από τους Αβασίδες. Οι Φατιμίδες, να πούμε, είναι ένα άλλο χαλιφάτο και λέγονται Φατιμίδες γιατί ανάγουν την καταγωγή τους στη Φάτιμα, την κόρη του Μωάμεθ, και είναι Σιίτες και μάλιστα ενός ακραίου Σιητικού Ισλάμ, του Ισμαηλιτικού, από τους οποίους προέρχονται κατόπιν οι σημερινοί Δρούζοι του Λιβάνου. Και κάποιοι άλλοι, το ίδρυμα Αγά Χάν κτλ. Τέλος μια άλλη ιστορία. Εδώ βλέπουμε την αρχιτεκτονική διάταξη του πρώτου Καΐρου. Βλέπετε, υπήρχε ακόμη αυτή η παράδοση στις ύστερες αρχαιότητες να οικοδομούνται πόλεις ολόκληρες με επίκεντρο πάντα τα ανάκτορα, όπως και η Βαγδάτη, που η Βαγδάτη όμως είχε στρογγυλό, ολοστρόγγυλο σχήμα, και να εγκαθίστανται οι διάφοροι απαραίτητοι υπάλληλοι ή λαϊκοί, ας το πούμε, υπήκοοι, να το πω πιο σωστά, για την εξυπηρέτηση. Δηλαδή έμποροι, χαμάλιδες, τα πάντα όλα, τις πιο λαϊκές τάξεις, για να εξυπηρετούνται όλες οι λειτουργίες οι κυβερνητικές. Τα ανάκτορα, μην σκεφτείτε ότι ήταν μια υπερπολιτελής βίλα που έμενε κάποιος άνθρωπος, αλλά ήταν συγκεντρωμένη η κυβέρνηση, η βουλή, τα υπουργεία, όλα ήταν. Σκεφτείτε το σε αυτή τη λογική. Δυστυχώς, στο τέλος της εξουσίας τους, στο τέλος της δυναστείας τους, όταν έχασαν πια μετά τον Αλχάκεμ που τα πράγματα άρχισαν να κλειδονίζονται. Επαναστάτησαν οι μισθοφόροι τους, επήλθε ένα απίστευτο χάος στην Αίγυπτο. Για να πληρώσουν τους στρατιώτες, αναγκάστηκαν να ανοίξουν τις πύλες των θησαυρών, λαϊλατήθηκαν τα πάντα, δεν έμεινε τίποτε. Εδώ είναι το περίφημο Αλ-Άζχαρ. Εμφανίζουν καινοτομίες και συντηρητικές πλευρές. Βλέπετε, η διάταξη παραμένει οριζόντια, αλλά αρχίζουν και αναπτύσσονται οι πλάγιες ήδη από την εποχή των Αβασιδών που τους προσπεράσαμε.
Οι πλάγιες στοές. Το Αλάζχαρ είναι και το πρώτο πανεπιστήμιο του κόσμου. Που λειτουργεί σαν πανεπιστήμιο. Πώς? Το πανεπιστήμιο το 4ο αιώνα δεν ήταν. Είναι λίγο πιο ανοιχτό. Ναι, αλλά εκεί έμπαιναν μόνο. Γιατί αλλιώς πάμε και μπορούμε να αναφέρουμε και την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας πάλι, που ήταν μόνο για τους ήδη έτοιμους. Εδώ είναι λίγο πιο ανοιχτό, βέβαια, είναι μόνο για θεολογικές σπουδές, δεν είναι πανεπιστήμιο με την έννοια πανεπιστήμιο. Έτσι. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό εδώ πέρα είναι οι πολύ λεπτοί κύονες, η διάρθρωση αυτή των κύονοστοιχείων. Βλέπουμε καταρχήν τα οξυκόρυφα τόξα, τα οποία τα βλέπουμε πολύ αργότερα ως δάνειο στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Τα οποία δεν εμφανίζονται τώρα, έχουν εμφανιστεί ήδη την εποχή των Αβασιδών τα οξυκόρυφα τόξα. Δηλαδή είναι μια πολύ παλαιότερη αρχιτεκτονική δομή. Και το ενδιαφέρον είναι αυτά τα πάνελ που βλέπετε, τα όρθια, λευκός τείχος, μινιμαλιστική διακόσμηση, τα στρογγυλά και ορθογόνια πάνελ, τα οποία μπορείτε να τα δείτε αντίστοιχα σε μια μινιατούρα βυζαντινή, ίσως εδώ, και στη Βενετία. Και βλέπετε τις χρονολογίες, εδώ είμαστε 10ο αιώνα, εδώ είμαστε τον τέλος 11ου, αρχές 12ου και εδώ είμαστε στο 13ο. Δεν ξέρω αν τα βλέπετε εδώ, τα αντίστοιχα πάνελ. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε, μην ξεχνάμε ότι ήταν από τη Σικελία ο στρατηγός που διεύθυνε την αρχιτεκτονική. Άρα μπορούμε να μιλήσουμε για μια κοινή αρχιτεκτονική γλώσσα, μια κοινή διακόσμηση της Ανατολικής Μεσογείου. Οι Φατιμίδες άλλωστε είχαν εξαιρετικές σχέσεις με το Βυζάντιο, παρότι κατά καιρούς έρχονταν σε σύγκρουση πολεμική, αλλά κλείνανε γρήγορα συνθήκη, γιατί οι Φατιμίδες ήταν εχθροί με τους Αβασίδες, με τη Βαγδάτη, είχαν κοινό εχθρό αφενός και αφετέρου είχαν εμπορικά συμφέροντα με τη Μαύρη Θάλασσα και τα οποία περνούσαν από την Κωνσταντινούπολη και άρα έπρεπε πάντα να έχουν μια ήρεμη σχετικά κατάσταση. Η εσωτερική διακόσμηση των τζαμιών συνεχίζει να είναι από γύψο με διάφορα έτσι, με πλούσια διακόσμηση, αλλά πλέον ακολουθεί παρόλα αυτά τα μοτίβα της αβασιδικής αρχιτεκτονικής που είναι διακοσμητική, συγγνώμη, τα οποία είναι αφαιρετικά και γεωμετρικά και αυστηρά στυλιζαρισμένα πια. Είναι ένα στυλ που εμφανίζεται αρχικά στη Βαγδάτη και στη Σαμάρα, είναι το λεγόμενο στυλ της Σαμάρα, μετεξελιγμένο όμως, αλλά πάντα εξίσου αφαιρετικό. Το τζαμί του Αλ-Χακίμ. Εμφανίζονται πια και πεσί κατά το πρότυπο το αβασιδικό. Και εδώ να δούμε λίγο την πιο πλούσια διακόσμηση των προσώψεων με γεωμετρικά μοτίβα και όπως είπαμε αυτά τα μεμονωμένα πάνελ που αν θυμάστε από το ανάκτορο της Μουσάτα στο Αμάν, αυτό που έχει την κεντρική, που έχει τα τρίγωνα τα μεγάλα με τους ρόδακες και την άμπελο και τις ζωντανές μορφές, είναι το ίδιο πια μετεξελιγμένο το μοτίβο. Εδώ βλέπουμε την ταράτσα. Η αυλή του τζαμιού, για να δείτε μια του Αλ-Χάκιμ. Και θα κλείσουμε εδώ πέρα λίγο με την απαρχή των στοιχείων αρχιτεκτονικής εποχής των Μαμελούκων. Η μακρόστενη περιψωμένη τρούλη. Αυτή πια με τους Μαμελούκους εισάγονται αρχιτεκτονήματα τα οποία καθιερώνονται στην Κεντρική Ασία. Αρχίζει πια η Περσική, γιατί όταν μιλάμε για Κεντρική Ασία πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας την Περσική πολιτιστική επικυριαρχία από τότε μέχρι σήμερα. Όχι από τότε, από τον 5ο αιώνα π.Χ. Είναι πολύ αρχαία η περσική επίδραση η πολιτισμική στην Κεντρική Ασία. Δηλαδή, ακόμη και σήμερα με βάση αυτά κινούνται. Να δούμε. Το Αλ-Αχμαρ, ένα αντίστοιχο μαρτύριο έχει την κάρα του Χουσέιν, του εγγονού του Μωάμεθ που είχε μαρτύρες, που είναι ιερός, είναι μάρτυρας για τους Σίητες μουσουλμάνους. Και αυτά τα έχουν και συμβολική σημασία πια. Αναπτύσσουν μια πολύ περίπλοκη θεολογία οι Σιίτες και αυτά βρίσκουν την ακτινοβόληση, έχουν μέσα επιγραφές που αφορούν το πώς εκπορεύονται, με την θεολογία έννοια εκπορεύονται, διάφορες δυνάμεις. Έχουν πολύ μεγάλο γνωστικό υπόβαθρο και έχουν αυτές τις έννοιες των εκπορεύσεων διαφόρων προσωποποιημένων ιδιωτήτων του Αλλάχ προς τον κόσμο που ενσωματώνονται. Και εδώ μπορούμε να δούμε πάλι την αντίστοιχη διακόσμηση σε σχέση με τα Βυζαντινά. Και το πώς είναι το αρχιτεκτονικό του σχέδιο. Εντάσσονται πια μέσα στον πολύ πυκνό αστικό ιστό. Βλέπετε, δεν ισοπεδώνουν γύρω-γύρω. Όπου έχει χώρο, το φτιάχνουν στο ανάλογο
σχήμα. Και αυτό αρχίζει πια και καθιερώνεται και στην εποχή των Μαμελούκων. Αποκτούν αυτές τις πολύ κλειστές, στενές και πολύ ψηλές αυλές, οι οποίες είναι βέβαια και πολύ κατάλληλες για το Κάιρο, γιατί κόβουν τη ζέστη, δίνουν σκιά και δροσερό αέρα. Δημιουργούν ένα κλειστοφοβικό, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά σύστημα, αλλά είναι πάρα πολύ πρακτικό για το κλίμα της περιοχής. Και βέβαια κόβουν το θόρυβο του δρόμου, γιατί σκεφτείτε ότι αυτά είναι σε πολύ πυκνοκατοικημένες περιοχές, με αγορές, πλανόδιους, μεταφορείς, είναι ένας χαοτικός κόσμος. Όχι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο βέβαια αυτό το μοτίβο, δηλαδή της κίνησης και της, σε εισαγωγικά, στο πούμε, αταξίας του Ισλαμικού κόσμου. Αυτό εμφανίζεται ήδη από το 2ο-3ο αιώνα μετά Χριστόν σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή η εισβολή του ιδιωτικού χώρου στον δημόσιο χώρο, η καταπάτηση των δημοσίων αστικών χώρων. Και βλέπουμε εδώ πάλι την εσωτερική διακόσμηση, σαν λεφτά λαοί. Βλέπουμε εδώ και κάποια πρώιμα χαρακτηριστικά που θα τα δούμε στο πρώιμο Οθωμανικό στυλ. Δηλαδή, αν έχετε πάει στην Κωνσταντινούπολη, στο... Όχι, στον Άκτορα, μέσα πάνω που είναι το... Όχι στον Τολμαμπαχτσέ, αυτά είναι μπαρόκ, είναι άλλα πράγματα. Στην Ακρόπολη, πάνω που είναι. Σταμάτησε το μυαλό μου τώρα. Εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω, εσύ χρειάζεσαι 4 ή 5 διαλέξεις για να μας αναφέρεις. Είναι πάρα πολλά, γιατί βλέπετε ότι η μετάλλαξη είναι συνεχής μέχρι να φτάσουμε. Βλέπουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τους στρογγυλούς, τους όκουλους, αυτά τα ψευδομετάλλια. Πως είναι ένα καθιερωμένο μοτίβο. Τώρα, αν πάμε στη Βόρεια Αφρική, να δείξουμε λίγο τη Σικελία των Νορμανδών. Πώς υιοθετούν βυζαντινά και ισλαμικά στοιχεία και φτιάχνουν ένα συγκριτιστικό σύστημα. Αυτό ίσως είναι μια απεικόνηση του τζαμιού ή του ανακτόρου του Εμμυράτου της Κρήτης, όταν έκανε την έφοδο Νικηφόρος Φωκάς. Είναι από το χρονικό του σκυλίτσα, το χειρόγραφο σώζεται, και σε διαστολή με τα Ανδαλουσιανά, γιατί και οι Άραβες Κρήτης από την Ανδαλουσία προέρχονταν, οπότε ίσως υπάρχει μια σχετική συνάφεια. Επειδή η ώρα μας δεν νομίζω τελείωσε, να μην υπερβούμε τον χρόνο περισσότερο. Θα πρέπει να το σπάσουμε. Πρέπει να μικρύνουμε λίγο το θέμα και να το σπάσουμε. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.